Η Εστία από τη σειρά Ελληνική Μυθολογία. Η Εστία είναι η θεά που προστατεύει το σπίτι και την οικογένεια. Αυτό λέει και το όνομά της εξάλλου, που σημαίνει σπίτι. Η Εστία ήταν πρωτότοκη κόρη του Κρόνου και της Ρέας και αδελφή του Δία, του Ποσειδώνα, της Ήρας, του Άδη και της Δήμητρας. Η Εστία κυβερνά τη φωτιά και συγκεκριμένα την οικογενειακή φλόγα που καίει σε κάθε σπιτικό και αποτελεί το κέντρο του οίκου, εκεί που μαζεύονται όλοι. Η Εστία είναι από τις πιο σεβαστές θεές και την τιμούν ιδιαίτερα οι άνθρωποι αλλά και οι θεοί. Σε κάθε σπίτι είχε η θεά τον βωμό της, την οικογενειακή Εστία, όπου έκαναν θυσίες κυρίως οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες. Μάλιστα, όταν ένας ξένος ή ένας φιλοξενούμενος έμπαινε σε ένα σπίτι, τον έβαζαν πρώτα να καθίσει δίπλα στην Εστία, δίπλα στη φωτιά δηλαδή, και έτσι να γίνει και αυτός μέλος του σπιτικού. Δεν είχαν όμως μόνο τα σπίτια Εστίες και βωμούς της θεάς, είχαν και οι πόλεις. Σαν μεγάλες οικογένειες και αυτές, οι πόλεις είχαν τη δική τους Εστία και τη δική τους ιερή φλόγα, που ήταν αφιερωμένη στη θεά. Σε κάθε πόλη υπήρχε ένα πριτανείο, που ήταν ένα κυκλικό κτίριο, στο κέντρο του οποίου έκαιγε το πυρ, δηλαδή η φωτιά της πόλης. Αυτή η φωτιά ήταν η άσβεστος φλόγα, που ήταν αφιερωμένη στην Εστία και αποτελούσε βωμό της θεάς. Η Εστία δεν έχει δικά της ξεχωριστά ιερά και ναούς όπως οι άλλοι θεοί. Όμως σε κάθε ναό έχει ένα βωμό και η φλόγα που καίει σε κάθε ιερό αντιπροσωπεύει πρώτα απ' όλα εκείνη. Η θεά Εστία φρόντιζε όμως να μένει πάντα αναμένη και η ιερή φλόγα των θεών στο παλάτι τους, στον Όλυμπο. Η Εστία ήταν από τη φύση της ήρεμη και απλή και δεν συμμετείχε σε πολέμους και αντιπαλότητες όπως οι άλλοι θεοί. Μάλιστα, όταν ο θεός Διόνυσος έκανε φασαρία που δεν είχε θρονή να καθίσει στον Όλυμπο, η Εστία του έδωσε τη δική της θέση για να μην υπάρχουν καυγάδες. Δεν αποχωρίζεται ποτέ τον Όλυμπο. Μένει εκεί και φροντίζει την ιερή φλόγα.